βασιλεύει το ουράνιο παράγει το πνεύμα της αληθείας που ανταπού παρόν και τα πάντα πυρών στις αγρός των αγαθών και ζωής υπορυγός πεθέ και σύνωσε την ημή και καθάρισε τον εμάς να αποβάσεις και λίγος και σώσε τον καθέ τα σπιτάς Αμήν. Κυβερνάνε τους ανθρώπους. Ο ένας είναι ο νόμος του πνεύματος και ο άλλος είναι ο νόμος της σάρκας. Ο νόμος του πνεύματος με κεφαλαίο γράμμα είναι ο νόμος της Αγίας Τριάδας. Είναι ο νόμος που χαριτώνει τον άνθρωπο. Ο άλλος είναι οι απαιτήσεις της σάρκας μας, οι επιθυμίες. Είναι αυτό ακριβώς που λέγει η Αγία Γραφή, ότι οι επιθυμίες της σάρκας, οι επιθυμίες των οφθαλμών είναι εκείνες που έχουν δέσμιο, δεμένο τον άνθρωπο, που χρειάζεται από εκείνα τα δεσμά να λυθεί ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό το νόμο το σαρκικό που λίγο πολύ και εμείς τον γευόμαστε, λίγο πολύ τον γευόμαστε τον νόμο εκείνο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βλέπω ένα άλλο νόμο να είναι απέναντί μου να αντιστρατεύεται στο νόμο εκείνο του Πνεύματος, στον νόμο του Θεού. Αισθάνεται τέτοιο το δέσιμο, τόσο πολύ σφιχτά, ώστε να βγάζει κραυγή. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Φωνάζω δυνατά, βοήθεια, βοήθεια. Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ποιος θα μπορέσει να με λυτρώσει από το σώμα που βγάζει δυσοσμία, γιατί είναι σώμα θανάτου. Ώστε να αναπνεύσω ελεύθερα τον αέρα και να ζήσω πνευματικά. Είναι αλήθεια ότι πάντοτε σε όλους μας δύο είναι οι επιθυμίες.
μία μας λέγει κάνε προσπάθεια να ζήσεις κάτω από το θέλημα του Θεού. Η άλλη επιθυμία λέγει δεν μπορείς, δεν έχεις τη δύναμη. Μην κάνεις λοιπόν προσπάθεια να απαλλαγείς από το πλέγμα εκείνο που σε δένει και να λυτρωθείς. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Όχι προσωρινά, αλλά όσο ζούμε στον κόσμο αυτό εδώ. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Ουγάρ ο θέλω. Τούτο ποιό, λέει, όχι εκείνο που θέλω. Δεν κάνω εκείνο που θέλω. Αλλού θέλω, αλλά εκείνο που δεν θέλω, τούτο πράσο, εκείνο κάνω. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε όλους μας μία ισόβια πάλι, γιατί υπάρχει ένας ισόβιος αντίπαλος που ζητάει αυτός ο αντίπαλος να μας καταβάλει, να μας νικήσει και να μας οδηγήσει στην αγκαλιά του Άδη, στην αγκαλιά της κόλασης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μέσα μας όλοι την εικόνα του Θεού και αυτή η εικόνα του Θεού ανανεώνεται, ανακαινίζεται όπως λέμε, καινουργώνεται μόνο με τον νόμο του Θεού, μόνο με τον νόμο του Θεού. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το ψαλτήρι υπάρχει πάνω σε αυτή την πραγματικότητα. Αυτή που είπα μόλις τώρα, ότι η εικόνα που έχουμε μέσα μας και η εικόνα του Θεού μπορεί να γίνεται καινούρια με τον νόμο που έχει δώσει ο Θεός. Λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης Δαβίδ, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή, ότι όσο γέρος κι αν είσαι, και αντίστροφα μπορεί να είσαι νέος, αλλά να έχεις γερασμένη την ψυχή σου, υπάρχει η δυνατότητα να ανακαινίζεται όπως ανανεώνεται ο αετός, γιατί λέει του αετού τα φτερά πέφτουν και βγάζει καινούρια και ξαναπέφτουν και ξαναβγάζει καινούρια. Έχει πάρει την εικόνα από εκεί ο Δαβίδ και λέει έτσι ακριβώς και εσύ μπορείς να ανανεώνεις τα φτερά της ψυχής σου μόνο με τον νόμο του Πνεύματος, μόνο με τον νόμο της χάριτος του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι βαπτισμένος και δεν έχει μέσα του αυτή την εικόνα της Αγίας Τριάδος, την εικόνα του Θεού και μάλιστα την εικόνα του Υιού του Θεού. Όλοι μας έχουμε αυτή την εικόνα και σφραγισμένη εις τύπον Αγίας Τριάδος κατά την ώρα του βαπτίσματός μας.
Άρα, αφού έχουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είμαστε τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού, κληρονόμοι του πέρα για πέρα. Και πιο καλά ακόμη, συγκληρονόμοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε ένα χρέος όμως, να χρεωστάμε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που έκανε το συμβόλαιο και το υπέγραψε το συμβόλαιο με το δικό του αίμα, στον Υιό του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστού. Υπόγραψε συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, ο Κύριος μας. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε εδώ στη γη εν ομοιώματι ανθρώπου, πήρε δηλαδή ανθρώπινο σώμα. Χωρίς όμως το σώμα το ανθρώπινο αυτό να κουβαλάει ούτε ένα ψεγάδι. Τέλειο ήταν κατά πάντα το ανθρώπινο σώμα. Αυτό λοιπόν το σώμα του Κυρίου μας κατακρίθηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο. Επαναλαμβάνω, καταδικάστηκε το σώμα του Κυρίου μας σε θάνατο. Έπρεπε να γίνει κάποια θυσία και δεν ήταν δυνατόν τη θυσία κανένα ανθρώπινο σώμα να γίνει προσφορά θυσίας και να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Γιατί όλα τα άλλα ανθρώπινα σώματα έχουν μια κληρονομιά, την κληρονομιά της αμαρτίας. Παραλαμβάνω λοιπόν, όλα τα ανθρώπινα σώματα έχουν μια κληρονομιά, την κληρονομιά της αμαρτίας. Έχουν μια κληρονομιά, παραλαμβάνω, την κληρονομιά της αμαρτίας. Έπρεπε λοιπόν τη θέση που έπρεπε να έχουμε εμείς να την λάβει το κατά πάντα Άγιο σώμα του Κυρίου, το οποίο κατεκρίθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, χωρίς να φταίει, θανατώθηκε. Αλλά με τη δύναμη του Πατέρα που ζωοποιεί τα πάντα, αναστήθηκε, ζωοποιήθηκε και έδωσε ζωή σε όλο το ανθρώπινο γένος. Σε όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή η μεγάλη θυσία μέσα από τον άνθρωπο, επαναλαμβάνω, έγινε λύτρωση. Γιατί μέχρι τότε που κατακρίθηκε ο Κύριος και καταδικάστηκε, όλοι είχαν σαρκικό φρόνημα.
επιβάλλω σαρκικό φρόνημα. Να εξηγήσουμε σαρκικό φρόνημα. Ποιες απαιτήσεις στιγνές και απέσιες έχει κάθε ανθρώπινο σώμα. Και μιλάμε κυρίως για τις κτηνώδεις απαιτήσεις. Όχι τις απαιτήσεις εκείνες που χρειάζεται για να στηθεί και να τηρηθεί στη ζωή ένα ανθρώπινο σώμα, αλλά μιλάμε για τις κτηνώδεις που μεταβάλλουν τον άνθρωπο από άνθρωπο σε κτήνος. Η θυσία του Κυρίου έδωσε τη δυνατότητα απαλλαγής από εκείνες τις κτηνώδεις επιθυμίες, τα κτηνώδη δικαιώματα που είχε το ανθρώπινο σώμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Εφόσον είμαστε δούλοι, σκλάβοι, μόνο το κτηνοδόν απαιτήσεων του ανθρώπινου σώματος, μέλλομεν αποθνίσκει, πρόκειται να αποθάνομεν. Και αναμένει πια καταδίκη εκείνων που πρόσφερε τη ζωή του ολόκληρη στην υπηρεσία των κτηνοδών απαιτήσεων του ανθρωπίνου σώματος. Των κτηνοδών απαιτήσεων. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ιγάρ κατά σάρκα όντες τα τη σαρκός φρονούσι». Εκείνοι που περπατάνε στη ζωή αυτή και δεν βλέπουν τίποτα άλλο από το να εκπληρώνουν επιθυμίες τις οποίες έχει και απαιτεί το ανθρώπινο σώμα, δεν κάνουν τίποτα άλλο, παραλαμβάνω, παρά να φρονούν, να σκέπτονται μόνο τι ζητάει το ανθρώπινο σώμα. Η δε κατά πνεύμα φρονούσει τα του πνεύματος. Όσοι ζουν πνευματική ζωή, αγιοπνευματική ζωή, αγιοπνευματική ζωή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την υπόσχεση που δώσαμε και εφόσον συνειδητοποιήσαμε ότι πήραμε Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμά μας, σύμφωνα με αυτή λοιπόν την υπόσχεση, πρέπει να ζούμε και όχι σύμφωνα με το φρόνημα το σαρκικό. Πολλές φορές και στην καθημερινή ζωή ακούμε τα αδέλφια μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μας, να λένε: «Δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός». Αυτό που πολύ συχνά λέμε: «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Προβάλλουμε μία αδυναμία, λες και ο Θεός που είναι πατέρας μας είναι βάρβαρος και ζητάει τα παιδιά του αδύνατα πράγματα. Αυτό είναι καθαρή βλαστημία, να ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε. Όταν λέει ότι εσύ κάνε το πρώτο βήμα και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα, θα συνεργαστούμε μαζί, τότε εμείς θα καταλάβουμε αν μπορούμε ή δεν μπορούμε. Από μονάχοι μας, χωρίς εμού, ουδήλαστε ποιούν δεν, χωρίς τη δική του βοήθεια, είναι αδύνατον να ζήσουμε
έστω και για ένα λεπτό και για ένα δευτερόλεπτο πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον νόμο του Πνεύματος με την δική μας δύναμη, με το δικό μας νου. Αδυνατεί το ανθρώπινο μυαλό να κατανοήσει και το ελάχιστο από αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Δεν είναι θέμα ικανότητας πνευματικής, διανοητικής, αλλά είναι καθαρά θέμα δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Ζεις Χριστό, σταλίγει τα προβλήματα και τα κατανοείς. Δεν ζεις Χριστό, θα φωνάζεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πόστολος Παύλος λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ. Ο νόμος του Πνεύματος, αυτό εδώ δηλαδή, η Καινή Διαθήκη, γενικά η Αγία Γραφή, είναι νόμος που το γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και ο διάβολος. Με κάθε λεπτομέρεια. Και μάλιστα όταν εμείς πάμε να το εφαρμόσουμε, έχει τέτοια δολιότητα, τέτοια πονηριά, ώστε να μας πολεμάει με τον νόμο του Κυρίου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να γίνει και άγγελος φωτεινός, συσσαγωγικά, για να μας ξαπατήσει. Άρα δεν είναι μόνο η γνώση μετά από μελέτη της Αγίας Γραφής που βγάζει τον άνθρωπο από τη σκλαβιά και το σκοτάδι το πνευματικό, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, η ταπείνωση που δείχνει ο άνθρωπος, η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος, η θυσία στην οποία υποβάλλεται, ώστε να έρθει η χάρη του Θεού να κατασκηνώσει μέσα του, να το ανοίξει τον δρόμο, να καταλάβει σαν το Δαβίδ και να φωνάζει «Κύριε, γνώρισό με τον νόμο σου, μάθε μου τον νόμο σου και εγώ θα σε γνωρίσω». Και στην κηδεία το λέμε αυτό, στην ακολουθία της κηδείας. «Και μαθήσω με τα σεντολά σου», λέμε. «Εσύ θα μου κάνεις αυτό που σου ζητάω και τότε εγώ θα μάθω τις δικές σου εντολές, θα μάθω τον νόμο σου». Διαφορετικά, όσο και απαλέψουμε, με τη δική μας δύναμη να κατανοήσουμε τι λέει ο νόμος του Θεού, αυτές οι προσπάθειες με τις δικές μας μόνο δυνάμεις, χωρίς δίπλα τη δύναμη του Θεού, θα πέσουν στο κενό. Θα πέσουν στο κενό. Θα πείτε, οι προσπάθειές μας είναι άχρηστες. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είναι απαραίτητες, αλλά όχι μονάχες προσπάθειες αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, πέφτουμε στην αδιαφορία και λέμε «Τα ξέρουμε όλα», γιατί αυτό θέλει ο διάβολος. Είναι γεμάτη η κοινωνία από αδιάφορους. Από αδιάφορους. Θέλω να πω κάτι. Προχθές πήγα σχολείο και έκανα ένα μάθημα στα παιδιά. Ας είναι 5 μέρες. Σε κάποια στιγμή ρωτάω, ποιοι εδώ μέσα μελετούν Αγία Γραφή και έχουν τακτές ώρες προσευχής. Και δεν βρέθηκε κανείς να μου πει ότι έχουμε Αγία Γραφή, Κύριε, και μελετάμε σπίτι Αγία Γραφή. Είχε ένα κοριτσάκι μαμεχανίδα, γυρίζει στο κοριτσάκι και το ρωτάω. «Εσείς, παιδί μου, τι έχετε?» «Το χωράνι έχουμε, Κύριε». «Κάνεις προσευχή?» «Βεβαίως κάνω προσευχή». «Κάθε πότε κάνεις προσευχή?»
Πέντε φορές την ημέρα κάνω, Κύριε. Κάνω το πρωί, κάνω ενδιάμεσα, κάνω ύστερα. Της λέω, αν έχεις το δυστήριο την ώρα εκείνη, θα την κάνω την προσευχή άλλη ώρα, Κύριε. Θα την κάνω άλλη ώρα. Πέντε φορές την ημέρα. Παρακαλώ. Και μελετάς, παιδί μου, Κοράνι. Ναι, Κύριε. Κάθε πότε, κάθε μέρα 10 λεπτά. Κάθε μέρα και ακούγαν τα υπόλοιπα, παιδιά, γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Να δούμε τις ελλείψεις μας από το άλλο στρατόπεδο. Όσοι ανήκουν στο άλλο στρατόπεδο, που δεν έχουν καλλιέργεια συνειδητή. Εμείς πρέπει να έχουμε συνειδητή. Αλλά υπάρχει ένα στρατόπεδο μεγάλο αδιαφορίας, που είναι βαθισμένοι στο όνομα Γεστριάδος. Έχουν άγια τεράστια. Από αυτούς αρπάζει ο διάβολος, τους παίρνει σε άλλα στρατόπεδα και χάνονται για την Εκκλησία. Και χάνονται γιατί, έχουν άγνοια και μάλιστα άγνοια φρικτή, σκοτάδι πιστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τα παιδιά της αμαρτίας την ημέρα της κρίσεως θα μας κολλάσουμε. Τα παιδιά της αμαρτίας. Και όταν λέει αυτό το εννοεί για κάθε παιδί αμαρτίας, γιατί όλοι όσοι κατεργάζονται την αμαρτία δείχνουν επιμέλεια αφάνταστη. Παραμένω, επιμέλεια. Τέτοια επιμέλεια που δεν την έχουν τα παιδιά, τα βαπτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τα παιδιά του Χριστού. Μιλάμε για έναν αιώνα που λέγεται 21ος αιώνας. Μιλάμε για φως Χριστού. Μιλάμε για Αγία Γραφή και αυτή βρίσκεται ή σκονισμένη ή δεν βρίσκεται καθόλου μέσα στα σπίτια των Ορθόδοξων Χριστιανών. Ο νόμος του Χριστού που κάνει τον άνθρωπο κάθε φορά που το μελετάει καινούριο, να δοκιμάσουμε να κάνουμε προσευχή το πρωί με την προσευχή μας. Με λίγο δάκρυ και με κατάνοιξη, και αφού τελειώσει να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, τον νόμο του Θεού, και κάποια άλλη στιγμή που δεν έχουμε κάνει προσευχή, να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, πάλι να διαβάσουμε. Θα δούμε τεράστια διαφορά στην πρώτη, στη δεύτερη από την πρώτη περίπτωση. Γιατί η προσευχή ανοίγει την ψυχή του ανθρώπου, έχει κατέβει ο Κύριος και είναι παρόν και μας φωτίζει. Επαναλαμβάνω, με τον νόμο του Χριστού και με τον Χριστό μαζί πορευόμαστε συνειδητά σε ένα αγώνα πνευματικό. Ζούμε κάτω από το Άγιο Πνεύμα. Μία τέτοια συνειδητή με το φως του Αγίου Πνεύματος, με το Ευαγγέλιο στα χέρια, πνευματική ζωή, και ο Απόστολος Παύλος ζούσε και είχε πάντοτε αρρωγό και βοηθό τον Κύριο και φώναζε δυνατά, είμαστε κληρονόμοι μαζί με τον Χριστό και θα δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό μη σκεπτόσαστε τις τυχόν δοκιμασίες, τις τυχόν ταλαιπωρίες, τα βάσανα της παρούσης ζωής. Λογίζω μεγάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλλουσα δόξα αποκαλυφθήν εις ημάς. Φέρνω στο μυαλό μου την πραγματικότητα ότι τα βάσανα της παρούσης ζωής
δεν έχουν καμία απολύτως αξία σε σχέση με τη δόξα που μας περιμένει όταν θα έρθει ο Κύριος για να μας καλέσει κοντά Του. Ξέρετε κάτι, αυτή τη δόξα για την οποία μιλάμε τώρα θα απορρίσουμε. Ποιος την περιμένει και πώς την περιμένει. Έχει η άψυχη κτήση που έχουμε γύρω μας, η γη, τα άστρα, ο ουρανός, έχουν μυαλό, έχουν αισθήματα, έχουν επιθυμίες. Όχι, θα πούμε. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει δυνατά «Ηγά αποκαραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται». Απλά, απλά. Η κτήση η άψυχη βρίσκεται σε φοβερή αναμονή. Περιμένει με πόθο την ένδοξη φανέρωση του Κυρίου για τα παιδιά του Θεού. Περιμένει, επαναλαμβάνω, η άψυχη κτήση, η μία έχουσα αισθήματα, με φοβερή αναμονή να έρθει η ώρα να αλλάξει, να μην είναι αυτή που είναι τώρα. Και προσθέτει, γιατί παρόλο ότι είναι άψυχη, έχει υποταχθεί, είναι σκλάβα η άψυχη κτήση, στη ματαιότητα. Στην ματαιότητα. Όχι όμως με τη θέλησή της. Όχι με τη θέλησή της. Αλλά μετά την παράβαση του Αδάμ, την υπέταξε ο Κύριος στη ματαιότητα. Γιατί πριν υποταχθεί στη ματαιότητα, ήταν γεμάτη από δόξα Θεού. Με την αμαρτία έφυγε η δόξα του Θεού. Και υποτάχθηκε στη ματαιότητα. Και προσθέτει το πιο δυνατό ακόμη, ότι αναστενάζει μαζί με μας η άψυχη κτήση, μαζί με μας τα τέκνα του Θεού αναστενάζει και πονάει μαζί μας, και πονάει μαζί μας. Αυτά τα βογγείτε, αυτά, αυτοί οι σεισμοί που λέμε είναι νόμοι της φύσεως, είναι νόμοι της φύσεως, αλλά είναι ασθενάγμοι της φύσεως. Και αυτές οι κακοκαιρίες που κάνει, κάτι τυφώνες, κάτι θύελες, κάτι και πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά κάτι που γεμίζουν τον άνθρωπο, αλλά σκορπίζουν το θάνατο, αυτά είναι η τριγμή, η αναστεραγμή της φύσεως. Γράφει εδώ. Είδαμε γάρ ότι πάσα η κτήση στενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν μέχρι τώρα. Γιατί περιμένει να έρθει η ώρα εκείνη που εμείς οι συγκληρονόμοι του Χριστού θα δοξαστούμε για να αλλάξει και αυτή, να γίνει πνευματική. Να μην έχει ανάγκη από οδύνες και πόνους και αναστεναγμούς, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Είναι φρικτό. Πονάει, λέει, η κτήση. Αυτή την αποκαραδοκία, αυτή την επιθυμία τη μεγάλη και αυτόν τον πόνο το μεγάλο που αισθάνεται η κτήση, δεν το καταλαβαίνει εμείς. Αλλά δεν είμαστε ένα κομμάτι της κτήσεως, της άψης και εμείς. Αυτό εδώ τι είναι. Αν αφαιρεθεί η ψυχή, δεν πονάει αυτό. Τι κάνει. Από τη φύση δεν είναι πλασμένο και αυτό. Μαζί λοιπόν είναι το σώμα με την άψυχη κτήση, πονάει και αυτό. Περιμένει και αυτό, όπως ανέστησε ο Κύριος με τη δύναμη του Θεού, του Πατέρα του.
τον Κύριο ως άνθρωπο. Έτσι να αναστήσει και εμάς. Εγερεί και εμάς. Θα μας σηκώσει και εμάς ο Κύριος. Αναστημένους, δοξασμένους. Όμως, ζούμε κι εμείς με μία προσμονή, με μία ελπίδα. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, τι νόημα έχει η ελπίδα όταν εμείς αυτό που ελπίζουμε το βλέπουμε. Δεν λέγεται ελπίδα άμα το βλέπετε τα μάτια σου. Ο άρρωστος ελπίζει να γίνει καλά. Αν είναι υγιής δεν ελπίζει. Και οποιοδήποτε άλλο το ελπίζουμε γιατί δεν το έχουμε. Περιμένουμε να το αποκτήσουμε. Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανθρώπινη έχει σαν αντίκρισμα κάποια ελπίδα προόδου. Αν αφαιρεθεί αυτή η ελπίδα, χάνεται και η πρόοδος από τη μέση. Είναι απαραίτητο να ελπίζουμε ότι θα δοξαστούμε μια μέρα μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περιμένουμε, περιμένει και άψυχη κτήσης. Έχουμε πάρει λοιπόν Άγιο Πνεύμα. Τρεφόμαστε με την ελπίδα να δούμε τον Κύριο. Αλλά κοιτάξτε, χρειάζεται να γίνεται τροφοδοσία καθημερινή ώστε να ενισχυόμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θέλεις να μάθεις να προσεύχεστε, να προσεύχεσαι. Ζήτησε από το Πνεύμα του Άγιο. Αυτό λέμε βασιλεύ ουράνια παράκλητε. Και λέμε στο Άγιο Πνεύμα μιλάμε. Σε νικό αριθμό, όχι σε νικό αριθμό, γιατί είναι μέσα μας και κοντά μας. Έλα λοιπόν, μείνε μέσα μας. Και τι άλλο λέει, το γάρ τι προσευξόμεθα, καθοδή, λέει, το τι θα ζητήσουμε στην προσευχή μας και πώς πρέπει να το ζητήσουμε στην προσευχή μας, ένα μας το μαθαίνει και μόνο, ένα μας το μαθαίνει και μόνο, το Άγιο Πνεύμα, το γράφει εδώ. Το Πνεύμα υπερετυγχάνει υπέρ ημών. Το Άγιο Πνεύμα για μας εργάζεται την ώρα της προσευχής με στεναγμούς αλάλητους. Εμείς δεν χαμπαρίζουμε τι το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί μέσα μας, τι προκαλεί μέσα μας, τι φέρνει μέσα μας. Πλην όμως λέμε, έλα, φώτισέ μας, σκύλωσέ μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγάζει λέει και στεναγμούς το Άγιο Πνεύμα. Προκειμένου να σημειώσουμε εμείς πνευματική πρόοδο. Προκειμένου να σημειώσουμε πνευματική πρόοδο. Εμείς δεν ξέρουμε, να το καταλάβουμε καλά, τι ζητάμε, πώς πρέπει να το ζητάμε. Και το Άγιο Πνεύμα την ώρα της προσευχής και αυτό αναστενάζει εκ μέρους μας, απευθυνόμενο στον Κύριο, να μας δώσει εκείνο που αυτό γνωρίζει ως αλήθεια και ως υπέρον μας. Γιατί εμείς, λέει ο Κύριος, δεν παίρνετε την ώρα της προσευχής, δια το κακό αιτήστε, γιατί ζητάτε όχι με σωστό τρόπο. Γι' αυτό έρχεται το Πνεύμα και παίρνει θέση τη δική μας και λέει εγώ για σας για να πάρετε. Εγώ για σας για να πάρετε. Και για τις πράξεις που κάνουμε. Για τα πάντα, μα αυτό είναι το... Αυτό φαίνεται... Είναι από το θεωρία αυτή η ιστορία ή όλοι τι κάνουμε εμείς με αυτά που ακούμε. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά Ιωσήφ και για κάθε Ιωσήφ ότι το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο που αναστενάζει για τη δική μας προκοπή και πρόοδο. Και μέσα εκεί είναι και η προσευχή είναι και τα έργα που ανέφερες προηγουμένως. Αναστενάζει. Το λέει εδώ, το ξαναδιαβάσω. Το Πνεύμα υπερετυγχάνει υπέρ ημών. Στεναγμής αλαλήτης. Γι' αυτό κλαίνε οι Άγιοι Πατέρες, οι αγιασμένες ψυχές. Βγάζουν δάκρυ, αφάνταστο. Γιατί τους πλημμύρες τα Άγιο Πνεύμα βλέπουν ότι είναι άδειοι σαν άνθρωποι και πέφτουν σε θρήνο. Έλα, μείνε μαζί μας, παρηγόρησέ μας. Ο
Άμα ανοίξει τα βιβλία των Αγίων, θα δούμε τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες σκηνές. Και κάτι ακόμα και κλείνω. Λέγει ότι ο Θεός όλους εμάς τους βαπτισμένους, την ανθρωπότητα γενικά ολόκληρη, αλλά τώρα εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μας εκάλεσε να γίνουμε όμοι με την εικόνα του Υιού Του, που είναι πρωτότοκος Γιος Του, ανάμεσα σε πολλά αδέρφια, και μας προώρησε να πάμε κοντά Του και μας έκανε και δίκαιους ο Θεός. Όχι από τα έργα μας, χρειάζονται τα έργα μας, αλλά όχι από τα έργα μας μόνο. Τα έργα είναι απαραίτητα, να του πούμε, μου τα έδωσες εσύ, με τη δύναμή σου τα έκανα, λέει ο Κύριος, είδα που προσπάθησες, ευδούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι ευθέ στη χαρά του Κυρίου σου. Αφού λοιπόν εσύ έκανε την προσπάθεια, για μένα είσαι δούλος, αγαθός και πιστός. Έμπα μέσα στη χαρά του Κυρίου σου, μέσα στον παράδεισο, μέσα στη δόξα τη δική μου. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω, ταύτα αυτά μας λέγει το Πνεύμα του Άγιου. Αυτά μας λέει ο Κύριος μας, ότι ο νόμος του Πνεύματος είναι νόμος που δίνει ζωή αιώνια. Ο νόμος της σάρκας μας είναι εκείνος που στερεί τη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό χρειάζεται να μπει μέσα μας Πνεύμα Άγιο. Και αυτό γίνεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται με τη δική μας προσπάθεια. Αμήν. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας αφήσω, γιατί κάποιος με περιμένει τώρα, όπως την διαφορά, ελπίζω να είμαι πιο συνεπής την άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζήτησε μη χαρά και μεταξύ σας κάτι μέχρι να κλείσει η ώρα που θέλεις. Συζήτησε, αλλά εδώ και εσύ και συζήτησε. Υπάρχει... Συζήτησε λίγα και έχετε χρόνο. Δέκα λεπτά έχω να μέχρι. Συγχωρέστε, συγχωρέστε. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Μεταξύ ουρανού και γης». Αυτό το βιβλίο δείχνει και μας δίνει μία απόδειξη κατά κόσμο σοφή, πόσο μπορούν να είναι σοφοί με τους ανθρώπους αυτούς που είναι σοφοί κατά Θεό, με Πνεύμα Άγιο. Όποιος το βιβλίο αυτό δεν το έχει πάρει, παρακαλώ να το πάρετε, διότι θα πάρετε μία απάντηση. Είναι βιβλίο αγιορείπτικο, «Μεταξύ ουρανού και γης». Γίνεται μία πάλι κατά κόσμο ανθρώπων με τους ανθρώπους που είναι με το Πνεύμα το Άγιο στο Άγιο Όρος. Και δίνει μία απάντηση εκεί, ότι όσο και να διορθωθεί ο άνθρωπος κατά κόσμο, είναι πάντοτε ελληνής. Ενώ αυτοί που είναι από τον ουρανό με το Πνεύμα το Άγιο έχουν μία πληρότητα. Και έχει χιλιάδες αποδείξεις μέσα για να πάρουμε απαντήσεις. Και κάτι άλλο, ο Κώστας με το κήρυγμα που είπε, αυτά που είπε, βγάζει ένα συμπέρασμα, ότι ναι, δίχως τον Θεό δεν κάνουμε τίποτα. Ο Θεός μας τα δίνει όλα, θέλει να μας τα δώσει όλα, αλλά ένα, αδέρφια μου, δεν μας το δίνει. Ποιο? Την προαίρεση, το βήμα το δικό μας, να πάμε προς τον Θεό. Αυτό μας το αφήνει σε εμάς και μας δίνει την ελευθερία να πάμε κοντά του. Άρα και εμείς πρέπει να ψηφίσουμε, να δούμε τα πράγματα, να δούμε και το συμφέρον μας, το που πρέπει να πάμε. Η ελευθερία πρέπει να την εξασκήσουμε έτσι που να γεμίσει η ψυχή μας και να έχουμε προορισμό στη ζωή αυτή εδώ για την άλλη ζωή. Τίποτα. Thank you.
Κάπως εκεί. Πάτε λοιπόν με τη συνολή στην αγιαστή του ονομάζου και τη θέση βασιλεία, γεννηθεί το θέλημά σου πώ των ουρανών και επιτυχή. Τον άντρο λοιπόν των επιού σου δώσει εμεί σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, πώ και εμεί αφήνουμε με τι ελληνικέ ημών. Και εμεί σε λέγεται εμά ει πειρασμό, αλλά είσαι εμά από την πονηρού. Λοιπόν, τον Αγίο Πατέρα λοιπόν, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέγχει ο Θεό μα. Αμήν.